ψηφίσεις, τι θα κάνεις. Να ψηφίσεις, Νίκελε. Έχεις την Νίκελε. Καλή ιδέα. Ναι, εσύ μου τη διέλευε. Να πάμε να ψηφίσεις. Έλα και έτσι στην κάρτη να την κάνω. Να πω ότι σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μιλήσαμε εμείς τα πολιτικά πρόσωπα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα είναι η σειρά των πολιτών να διατυπώσουν τη δική τους την άποψη. Και η έκκληση που θέλω να απευθύνω είναι να συνειδητοποιήσουμε οι πάντες την κρισιμότητα των στιγμών και να συμπεριφερθούμε με την δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει πάρα πολλά πράγματα για το μέλλον του τόπου μας, την προοπτική την οποία θα δώσουμε και ιδιαίτερα βέβαια σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, όπου θα πρέπει να επιδιώξουμε με πολλή προσήλωση την επίτευξη δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης. Στα θέματα της οικονομίας, όπου ο στόχος θα πρέπει να είναι να οδηγηθεί η κατάσταση σε ανάκαμψη, έτσι ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Στα θέματα της αξιοποίησης του φυσικού αερίου και πάρα πολλών άλλων θεμάτων εσωτερικής διακυβέρνησης που είναι σημαντικά για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Θέλω να ελπίζω ότι η επόμενη μέρα των εκλογών, δηλαδή μετά από την ερχόμενη Κυριακή, θα μας βρει όλους να δίνουμε τα χέρια μεταξύ μας, γιατί χρειάζεται να συνεργαστούμε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Θέλω να πω στον Κυπριακό λαό ότι μπορεί τα πράγματα να είναι δύσκολα, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Περάσαμε πάρα πολλές δύσκολες στιγμές διαχρονικά στην σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ικανότητες, το φιλότιμο, η εργατικότητα του Κυπριακού λαού μας βοήθησε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Εναπόκειται λοιπόν σε εμάς τα πολιτικά πρόσωπα να αξιοποιήσουμε τον δυναμισμό και τις ικανότητες που έχει ο Κυπριακός λαός για να τον οδηγήσουμε μπροστά. Θέλω καταλήγοντας να συγχαρώ την κυβέρνηση, τους κρατικούς λειτουργούς για τον επιτυχημένο τρόπο με τον οποίο έχουν διοργανώσει αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί συνομιλώντας με τους πάντες, φαίνεται ότι τα πάντα εξελίσσονται ομαλά και αυτό είναι σημαντικό για την εμβάθυνση της δημοκρατίας στον τόπο μας. Καλές επιτυχίες λοιπόν, συγχαρητήρια καλύτερα εύχομαι στους κρατικούς λειτουργούς και στην κυβέρνηση και από εκεί και πέρα εύχομαι τα πάντα να κυλήσουν με τον ίδιο ομαλό τρόπο μέχρι το τέλος.